Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ξανά μαζί σας με την εκπομπή Ελλάδα στην καρδιά μας. Έχουμε κοντά μας σήμερα τον Γενικό Διευθυντή της Mac Media Group, τον κύριο Γιώργο Καραχρήστο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε και καλά. Και πολύχρονος για τη γιορτή σας χθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα μας μιλήσει για το Festival Yachting και άλλα τουριστικά events και εκθέσεις που διοργανώνει η εταιρεία του. Αλλά πρώτα θα πάμε στην Κέρκυρα, σε άλλο φεστιβάλ, σε γαστρονομικό φεστιβάλ. Είναι στη σύνδεσή μας ο κύριος Βασίλης Καβαδίας, αντιδήμαρχος τουρισμού Κέρκυρας. Α, έχει πέσει η γραμμή, θα ξανασυνδεθούμε σε λίγο. Οπότε ξεκινάμε με το φεστιβάλ που διοργανώσατε πρόσφατα στην Μαρίνα Λίμου. Ναι, σωστά. Η Mac Media Group είναι μια εταιρεία που διοργανώνει διάφορες εκθέσεις κτλ. Ασχολείται με τον τουρισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε αρκετά sites στον αέρα, το travelmagic.gr γνωστό γιατί έχει 120 πόρτα να νομό και ένα νησί. Και τελευταία μαζί με τη CITESAP, το σύνδεσμο των yacht στην Ελλάδα, διοργανώσαμε στη Μαρίνα Λίμου το μεγαλύτερο yacht festival. Το οποίο είναι πρώτη φορά με τεράστια επιτυχία, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός και από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ yachting που υπάρχουν στον κόσμο. Δηλαδή του χρόνου έχουμε βγάλει η καινούργια ημερομηνία από τώρα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή φωτογραφίες από το φεστιβάλ. 11 με 14 Απριλίου του χρόνου θα γίνει παγκόσμιο πλέον γεγονός το yachting festival. Περιμένουμε πάρα πολλούς ξένους που θα έρθουν στην Ελλάδα και θα καθιερωθεί σαν ένα διεθνές yachting festival, γιατί να υπάρχουν στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου και να μην γίνει ένα yachting festival στην Ελλάδα. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε και μαζί με τη CITESAP, το σύνδεσμό τους, μπορούμε να το καταφέρουμε. Ωραία. Αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με την Κέρκυρα. Τώρα θα δούμε τον κύριο Βασίλη Καβαδία, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Κέρκυρας, και τον κύριο Χαράλαμπο Βούλγαρη, Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων. Είναι και συνονόματος ο κύριος Βούλγαρης. Καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Πετράκη. Καλησπέρα. Είναι κοντά μας και ο κύριος Γιώργος Καραχρήστος. Καλησπέρα. Μιλάμε για φεστιβάλ σήμερα όλη την εκπομπή. Εσείς διοργανώνετε ένα γαστρονομικό φεστιβάλ, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Βασικά να διοργανώνουμε ένα φεστιβάλ γεύσης επί της ουσίας, για να χρησιμοποιούμε, μάλλον αυτός ο όρος μας αρέσει καλύτερα. Με τη λογική πάντα ότι η γεύση είναι ένα από τα απόλυτα πολιτιστικά στοιχεία ενός τόπου. Με αυτή την έννοια. Έχουμε βρεθεί, κύριε Καβαδία, σε πολλές διοργανώσεις τουριστικές. Σας βλέπω παντού και στη Φιλοξένεια, αν θυμάμαι καλά, είχαμε βρεθεί και σε άλλες τουριστικές εκθέσεις. Προβάλλετε, προσπαθείτε να προβάλλετε όσο μπορείτε κι εσείς από την πλευρά σας τον τουρισμό στην Κέρκυρα. Πείτε μας λίγα λόγια καταρχάς για το τμήμα τουρισμού της Κέρκυρας. Ο Δήμος, τι ακριβώς κάνει? Κοιτάξτε να δείτε, φέτος, από φέτος ξεκινάμε, αλλάζουμε αν θέλετε την τουριστική ατζέντα του Δήμου Κέρκυρας. Προσπαθούμε να ξεφύγουμε από τον τουρισμό αναψυχής, που αυτό ήταν το κυρίαρχο μοντέλο μέχρι τώρα, σε τουρισμό αναψυχή, πολιτισμό και βιωματική εμπειρία. Σαν βάση για όλο αυτό έχουμε ένα δώρο που μας έχει κάνει η ιστορία μέχρι τώρα, μας έχει κάνει ο Όμηρος αν θέλετε, την Οδύσσια. Έχουμε μιλήσει για αυτό κύριε Πετράκη νομίζω τις επαφές που είχαμε. Όπως θα θυμάστε λοιπόν έλεγα ότι από τις 24 ραψοδίες της Οδύσσιας οι 8 αναφέρονται στη φιλοξενία που παρήχε το νησί αυτό εδώ που σήμερα λέγεται Κέρκυρα, παλιότερα λεγόταν Σκερία ή Θεακία, Θεακίδα, παρήχε λοιπόν φιλοξενία σε έναν ξένο, σε έναν άγνωστο, σε έναν ο οποίος έφτασε στο νησί γυμνός κυριολεκτικά. Τον περιέθαλψε, τον τάισε, τον στέγασε, του διοργάνωσε γι' αυτόν πολιτιστικούς αθλητικούς αγώνες, δηλαδή το φιλοξένησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η προσπάθειά μας λοιπόν τώρα, μιας και θεωρούμε ότι στην Κέρκυρα γεννήθηκε η φιλοξενία, η προσπάθειά μας λοιπόν είναι ακριβώς να ταυτοποιήσουμε την Κέρκυρα με τη φιλοξενία. Να
να γίνει γνωστό ότι η Κέρκυρα είναι η γενέτειρα της φιλοξενίας. Η Κέρκυρα είναι αυτή που γέννησε τη φιλοξενία, που γέννησε, αν θέλετε, τον τουρισμό. Θα μας πει καλύτερα, βέβαια, και ο φίλος ο Μπάμπης ο Βούλγαρης, ο πρόεδρος των ξενοδόχων, ότι... Που είναι ο τομέας του η φιλοξενία. Ακριβώς, ακριβώς. Όχι, να πω το εξής. Στον Όμηρο αναφέρεται μια φοβερή λέξη, η οποία γράφτηκε στην Κέρκυρα για την Κέρκυρα. Είναι η λέξη ξινοδόχος. Πρώτη φορά ακούγεται η λέξη ξινοδόχος, που ακριβώς είναι ο ξενοδόχος σήμερα. Μάλιστα. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Να ταυτοποιήσουμε λοιπόν τη φιλοξενία με την Κέρκυρα. Η γαστρονομία από την άλλη, η γεύση, η διατροφή είναι, όπως είπα και προηγούμενα, ένα από τα απόλυτα στοιχεία του πολιτισμού. Ο πολιτισμός όμως είναι από τα απόλυτα στοιχεία της φιλοξενίας. Να πάμε και στον κύριο Βούλγαρη να μας πει και αυτός τη συμμετοχή και των ξενοδόχων σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και με το γαστρονομικό φεστιβάλ, το φεστιβάλ γεύσης και ίνου. Αλλά... Ναι, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Οι ξενοδόχοι και όλη η κερκυριακή κοινωνία πρέπει να αγκαλιάσει αυτό το φεστιβάλ. Η γαστρονομία είναι το πολιτισμικό μας πλεονέκτημα. Και θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις μέσα στα ξενοδοχεία. Σε ευχαριστούμε να μαγειρέψουμε. Θα μάθουμε τους πελάτες μας πώς να κάνουν ελληνικές συνταγές ή κερκυριακές συνταγές. Και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να αγκαλιάσει αυτό το πολύ ωραίο φεστιβάλ που θα γίνει εδώ πέρα. Πώς συμμετέχουν τα ξενοδοχεία εκεί? Διαθέτουν κάποιους σεφ που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις? Πώς γίνεται? Ακριβώς, οι σεφ των ίδιων των ξενοδοχείων και κάποιοι σεφ που θα έρθουν από το εξωτερικό και θα μαγειρέψουν μέσα στα ξενοδοχεία, θα δείξουν στους πελάτες κάποια κόρσες και κάποια τρόπους να μαγειρεύουν ελληνικά προϊόντα και ελληνικά μαγειρευτά. Και θα γίνουν κάποιες lessons. Και θα είναι ανοιχτό και για τους Κερκυραίους και για τους πελάτες των ξενοδοχείων. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, φαγητά. Δεν τα θυμάμαι καλά, παρόλο που είναι αγαπημένο μου νησί η Κέρκυρα. Τα παραδοσιακά φαγητά δεν τα θυμάμαι. Θυμάμαι κάτι καυτερό. Το μπουρδέτο, είναι η κουμπάρα, το σοφρίτο. Έχουμε πολλά να δείξουμε. Πολλά πράγματα και πολύ πολύ νόστιμο. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι εδώ για τα φαγητά, κύριε Πετράκη. Αυτό που θα παρουσιάσουμε είναι η κερκυραϊκή κουζίνα όπως ξεκίνησε 3.000 χρόνια πίσω και δέχτηκε τις επιρροές όλων όσων έχουν περάσει από την Κέρκυρα με τους διάφορους ρόλους τους ο καθένας. Είτε σαν επισκέπτες, είτε σαν μελετητές, είτε σαν κατακτητές ακόμα, έτσι, είτε σαν μετανάστες, είτε σαν φιλοξενούμενοι ευγένειες της Κέρκυρας. Άρα λοιπόν αυτό που θα παρουσιάσουμε στο φεστιβάλ μας είναι η κερκυριακή κουζίνα και πώς διαμορφώθηκε αυτή. Πώς έχουμε φτάσει στις σημερινές σκέψεις και βέβαια να πούμε ότι οι σεφ μας έχουν διακριθεί σε πολλούς διαγωνισμούς. Αυτή την κουζίνα την έχουν μετεξελίξει, αν θέλετε, πολλές φορές και σε γκουρμέ κουζίνα. Αλλά πάντα οι βάσεις είναι αυτές που είπαμε. Πολύ ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία. Η σημερινή εκπομπή κάνει ένα κάλεσμα σε όλους τους απόδημους Έλληνες που θα βρίσκονται στην Κέρκυρα να επισκεφτούν και το Φεστιβάλ Γαστρονομίας. Θα το παρουσιάσουμε και αργότερα. Κάνει αρκετά μεγάλη προσπάθεια και ο κύριος Στάκης Αναγνωστάκος με την Βέβαια. Ομογένεια. Βέβαια. Φίλος. Εύχομαι να έχετε πολύ καλή επιτυχία και θα συνδεθούμε πάλι και για το αποτέλεσμα. Να δούμε τι ανταπόκριση είχε το φεστιβάλ και πώς πήγε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο φεστιβάλ. Θέλω να μου πείτε στο φεστιβάλ Γιώτιν, γιατί θα τα μπλέξουμε σήμερα με τα φεστιβάλ. Όχι, να μην το μπλέξουμε, γιατί στο φεστιβάλ μας κάτω το Γιώτιν δεν μπορούσε να λείπει η γαστρονομία. Πολύ ωραία. Ένα σημαντικό κομμάτι, δηλαδή είχαμε γαστρονομικό, είχαμε παρουσιάσεις από προϊόντα ελληνικά και με τους αρχιμάγειρες στο Ακρόπολης, του σεφ της Αττικής
και παρουσιάσαμε διάφορες γεύσεις και στα εγγένεια και τις υπόλοιπες μέρες, αλλά και στο κλείσιμο που ήρθαν 400 τουριστικά γραφεία Αμερικανών. Και τους παρουσιάσαμε εκεί ελληνικές γεύσεις. Ήταν από την Ελλάδα. Η Άστα εδώ, αν δεν ήταν η Άστα. Ναι, 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 και έκανε βέβαια το κλείσιμο του συνεδρίου μέσα στα ΙΟΤ. Η ΆΣΤΑ είναι η Αμερικάνικη Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Σωστά, σωστά. Η οποία επισκέφθηκε μέσω του ΧΑΤΑ, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, μέσω του ΧΑΤΑ. Και εμείς σε συνεργασία με το ΧΑΤΑ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και το ΧΑΤΑ, έκαναν το κλείσιμο του φεστιβάλ μέσα, έκαναν το κλείσιμο του συνεδρίου μέσα στο φεστιβάλ ΙΟΤ. Βλέπουμε και τη σχετική αφίσα αυτή τη στιγμή. Ποιοι παραβρέθηκαν εκεί? Ποιοι παραβρέθηκαν? Καταρχήν ήταν, το φεστιβάλ έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, του Υπουργείου Τουρισμού, του ΧΑΤΑ, του Ναυτικού Επιμελητηρίου και πολλά άλλα. Είναι πάνω από 15 αιγίδες και τα λοιπά. Παρευρέθηκε και έκανε τα εγγένεια ο Υπουργός ο κ. Κουρουμπλής. Παρευρέθηκε ο κύριος Τσέχας από τον ΕΟΤ, ο Γενικός Γραμματέας. Παρευρέθηκε ο κύριος Πατούλης σαν πρόεδρος της ΣΚΕΔΕ. Φυσικά ο Δήμαρχος Αλίμου, που τον ευχαριστούμε κιόλας για τη βοήθεια που μας έδωσε, γιατί είμαστε στην περιοχή του Δήμου Αλίμου. Και μία σειρά άλλες προσωπικότητες που περάσανε από το φεστιβάλ. Ο πρόεδρος του ΕΟΤ, ο κύριος Μπάμπης ο Καρύμαλης. Και για να μην ξεχνάω τώρα, πάρα πολύ έτσι, κόσμος, ο πρόεδρος του ΧΑΤΑ, ο Λίσαρος Τσιλίδης. Μάλιστα. Από τον κόσμο είχαμε αρκετούς επισκέπτες. Από τον κόσμο, αν και πρώτη φορά φεστιβάλ που έγινε στον Άλιμο. Γιατί στον Άλιμο είναι η μεγαλύτερη μαρίνα ΙΟΤ αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο. Δεν έχει γίνει ποτέ φεστιβάλ και αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε, θέλουμε να αναδείξουμε ότι το ΙΟΤ είναι ένας προσιτός τρόπος διακοπών, εναλλακτικός, που είναι προσιτός να πάει και ο Έλληνας αλλά και οι ομογενείς. Δηλαδή είναι πάρα πολύ προσιτός και μπορείς να πας σε διάφορα μέρη που δεν μπορείς να πας με άλλο τρόπο. Αυτή είναι η διαφορά του ΙΟΤ στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορείς να προσεγγίσεις μια ωραία παραλία που όλοι δεν μπορείς να πας με άλλο τρόπο. Όλοι το θεωρούν πολύ ακριβό σπορ. Κι όμως επειδή έχουμε κάνει διάφορες συζητήσεις πάνω σε αυτό, θέλουμε λίγο να καταργηθεί αυτός ο μύθος. Εννοείται ότι μπορείς να κάνεις και ένα πανάκριβο ΙΟΤ, έτσι. Ναι, βέβαια. Και 600 και 700 ευρώ τη μέρα. Αλλά μπορεί κάποιος από 30 έως 60 ευρώ τη μέρα το άτομο να με μία παρέα να νοικιάσει και να περάσει μία εβδομάδα πολύ ωραία και όμορφα στην Ελλάδα. Και να πάει σε σημεία που δεν μπορεί να πάει. Πόσες φορές έχουμε πάει διακοπές και λέμε, μα σε αυτή την παραλία, γιατί δεν μπορούμε να πάμε εμείς? Μπορείς να πας με το ΙΟΤ. Μπορείς την άλλη μέρα το πρωί να ξυπνήσεις και να είσαι σε ένα ωραίο νησί μικρό. Ξέρω εγώ, στην Ηρακλιά. Ποια ήταν η πιο συχνή ερώτηση που έκαναν εκεί οι επισκέπτες? Το ένα ήταν η τιμή. Το άλλο, το δεύτερο είναι να δουν τον τρόπο να μπουν μέσα στα ΙΟΤ, να καταλάβουν πώς είναι όλη η διαδικασία. Που είναι, δηλαδή, επειδή μπήκα σε αρκετά ΙΟΤ αυτή την περίοδο και τα λοιπά, και καταμαράν και όλα αυτά, υπάρχουν πλέον όλες οι ανέσεις. Έχεις το δικό σου το δωμάτιο, μέσα στο δωμάτιο είναι ξεχωριστός χώρος, τουαλέτα και ντους και τα λοιπά, και έχεις απ' έξω, μπορείς να βγεις στη βεράντα, να φας το πρωινό σου, να κανονίσεις άμα θες να φας το γεύμα σου, το φαγητό σου, να ψήσεις. Εντάξει. Θα κάνουμε μια σύνδεση με την Ιταλία αυτή τη φορά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Όλγα Νάση, που επανεξελέγει ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας. Καλησπέρα, κυρία Νάση. Καλησπέρα, κύριε Πετράκη. Καλησπέρα και στους επισκέπτες στο στούδιο. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καραχρήστος. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή, καταρχάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να μου πείτε και για το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, αλλά και ένα ελληνοϊταλικό συνέδριο που είχε γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 21 Απριλίου, πριν λίγες μέρες. Ναι, ακριβώς. Το περασμένο Σάββατο, στην Μεσσίνα της Σικελίας, η οποία είναι μια πόλη αναγνωρισμένη ελληνικής μειονότητας από το ελληνικό κράτος, το ιταλικό κράτος. Εκεί έγινε το 11ο συνέδριο της Ομοσπονδίας. Το συμβούλιο, το καινούριο, το διοικητικό συμβούλιο εκφράζει όλου του μήκους της ιταλικής επικράτειας και περιλαμβάνει Έλληνες δεύτερης γενιάς.
ένθερμους υποστηρικτές των κοινών αξιών του ελληνισμού. Ήταν η ικανοποίησή μου μεγάλη που όλοι οι εκπρόσωποι που έλαβαν μέρος στο συνέδριο ομόφωνα με επανέλεξαν. Επανέλεξα και τον αντιπρόεδρο, τον καθηγητή κύριο Τσολάκη από την κοινότητα του Παλέρμου, γραμματέα, και ο καινούριος αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Δημήτριος Πέσσας από την κοινότητα του Μιλάνου. Πόσα μέλη είναι το Διοικητικό Συμβούλιο? 9 μέλη από όλες τις κοινότητες της Ιταλίας. Για την διετία 2018-2020. Η κυρία Μαρία Πιεωρού είναι η καινούρια ταμεία από την κοινότητα, ελληνική κοινότητα της Σαρδινίας. Όλοι οι Έλληνες δεύτερης γενιάς? Όχι. Η πρώτη γενιά είναι. Εμπλούτησαν τώρα δύο καινούριοι σύμβουλοι που είναι Έλληνες δεύτερης γενιάς. Μάλιστα. Υπάρχει ένα συνέδριο, ένα φεστιβάλ που γίνεται με τέχνη, φιλοσοφία, επιστήμη, φυσική, το Μεταπόντιον 2018. Αυτό γίνεται υπό την αιγίδα. Της Ομοσπονδίας, έτσι δεν είναι? Είναι η πρώτη έκδοση υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας και της Ελληνικής Πρεσβείας. Διοργανώνεται από το Δήμο της Περνάλτα και την περιφέρεια της Βασιλικάτας στην Νότια Ιταλία, στη Μεγάλη Ελλάδα. Θα γίνει από 4 έως 6 Μαΐου και είναι ένα διεθνές φεστιβάλ της Μεγάλης Ελλάδας. Θα είναι μια μεγάλη εκδήλωση παράσταση διεθνές επίπεδου. Θα έρθουν καλλιτέχνες, θα είναι αφηρητικές εκδηλώσεις με παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις, θεατρικές αναπαραστάσεις του αρχαίου απικισμού των Αχαίων της Νότια Ιταλίας. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ιστορική αναδρομή και καταβολές της ένδοξης ιστορίας της Μεγάλης Ελλάδας, της Ελλάδας της Νότια Ιταλία. Θα είναι παρόντες και με παρεμβάσεις διανοούμενοι και μελετητές διεθνούς επιπέδου. Ο γενικός στόχος είναι η ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Θα γίνει και ένα μαραθώνιο των αθλητριών της Μεγάλης Ελλάδος. Μια τελετή που θα φτάσει στο ναό της Σύρας, η παλιά σχολή του Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας εμπνέει όλο το φεστιβάλ. Η τελετή θα σεβαστεί το αρχαίο λειτουργικό. Και αν σκεφτείτε, όλα αυτά είναι σημάδια από ενός νέου φιλελληνικού πνεύματος της Ιταλίας, που αυξήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα από τους στόχους, τους σημαντικούς της Ομοσπονδίας, είναι μετά την πρόθεση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, είναι ταυτόχρονα η ανάπτυξη ενός νέου φιλελληνικού πνεύματος δίπλα στην Ελλάδα. Μάλιστα, μια που ξεκινήσατε με τους στόχους, θέλω να μου πείτε τα σχέδια του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν έχει συνεδριάσει καν ακόμα. Τι βρίσκεται ως προτάσεις από τα προηγούμενα συμβούλια και τι αναμένουμε? Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ολοκλήρωση των προηγούμενων σκοπών μας, όπως να μεγαλώσει η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, που ήταν πρόταση της Ομοσπονδίας για μας, να ικανοποιήσουμε η μεγάλη αίσθηση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην Ιταλία. Αν σκεφτείτε που σήμερα στην Ιταλία 300.000 μαθητές στα Λίγια μαθαίνουν αρχαία ελληνικά, και όλοι αισθάνονται την ανάγκη να καταλάβουν ποια είναι η εξέλιξη μιας γλώσσας που αγαπάνε και μαθαίνουν για 5 χρόνια, 6 ώρες την εβδομάδα. Και όπως σας είπα, να ικανοποιήσουμε και αυτό το νέο φιλελληνικού πνεύματος.
Πέρυσι τον Οκτώβριο κάνουμε διοργάνωση, δηλαδή της Ομοσπονδίας με τις τοπικές κοινότητες, οι ελληνικές ημερίδες του Τάραντα, όπου οι φιλέλληνες συνάντησαν τους Έλληνες της Διασποράς. Η δεύτερη έκδοση θα γίνει φέτος τον Οκτώβριο στην πόλη του Μιλάνου. Πολύ ωραία. Μην φτάσουμε μετά τον Οκτώβριο, γιατί θα ξανασυνδεθούμε πολύ νωρίτερα. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πετράκη. Και ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας, εύχομαι. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ίσως με γιο θα μπορούσαμε να πάρουμε τους Έλληνες από εκεί να τους φέρουμε στην Ελλάδα. Μπορούμε αυτές οι δραστηριότητες που υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου, αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να συνδεθούν με μια μεγάλη τουριστική έκθεση στην Ελλάδα. Είναι κρίμα. Αρκετά χρόνια τώρα γίνονται προσπάθεια να γίνει μια διεθνή μεγάλη τουριστική έκθεση και πρέπει να γίνει. Είμαστε λίγο, κάνει ο ένας την εκθεσούλα του, ο άλλος την εκθεσούλα του κτλ. Ναι, λειτουργούν κάποιοι αυτόνομα. Πρέπει να συνεννοηθούμε κάποια στιγμή, γιατί και εγώ κάνω έκθεση τον Νοέμβριο, κάνουν και άλλη έκθεση. Πρέπει να συνεννοηθούμε κάποια στιγμή ότι πρέπει να φτιάξουμε τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τουρισμού της Μεσογείου. Βέβαια. Αυτός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός και το αξίζουμε σαν Έλληνες. Και σε σχέση με τον τουρισμό που έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε ξεπεράσει πλέον τα 30 εκατομμύρια. Βέβαια. Δηλαδή, αξίζει μια μεγάλη τουριστική έκθεση που θα πιάσει όλη τη Μεσόγειο. Περιμένουμε και νέο ρεκόρ φέτος. Περιμένουμε και νέο ρεκόρ. Έχουμε ανακοινώθηκε ότι θα είναι περίπου 8 με 10%, δηλαδή περίπου 2-3% παραπάνω από πέρσι. Οπότε είναι σημαντικό να υπάρχει διεθνή έκθεση. Δηλαδή, φεύγουμε όλοι οι επαγγελματίες του τουρισμού και πηγαίνουμε στο εξωτερικό και καλά κάνουμε σε άλλες διεθνείς εκθέσεις. Πρέπει όμως να φτιάξουμε μια Ελλάδα τεράστια διεθνή έκθεση τουρισμού στην Ελλάδα, να έρχονται εδώ να, οι ίδιοι αγοραστές να κλείνουν τις δουλειές οι επαγγελματίες του τουρισμού εδώ. Πριν αναφερθούμε στην έκθεση που διοργανώνεται τον Νοέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο, τέλειο Νοέμβριο. Θέλω να μου πείτε, τα σκάφη νοικιάζονται με πλήρωμα, χωρίς πλήρωμα, αν κάποιος έχει άδεια μπορεί να νοικιάσει? Μπορεί, αν έχει άδεια, και αν έχει άδεια μπορεί να το πάρει χωρίς πλήρωμα. Χωρίς πλήρωμα. Είναι, εμείς στο γιο που κάναμε είναι άνευ πληρώματος. Υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι με πλήρωμα, νοικιάζονται, είναι τα πιο μεγάλα κτλ. Εμείς αυτή η έκθεση που έχει είναι τα μη επανδρομένα. Πολύ τα οποία μπορούν να νοικιάσουν κάποιο σκίπερ και τα λοιπά και να πάνε να κάνουν τις διακοπές τους. Δεν είναι και καλά ότι πρέπει να ξέρεις. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Πολύ χαμηλές τιμές. Πολύ χαμηλές τιμές. Δεν το ξέρουν οι ομογενείς μας αυτό και είναι πολύ σημαντικό που το μαθαίνουν. Εγώ έχω τη γνώμη ότι μπορούν να το μάθουν, μπορούν να πάρουν αυτές τις πληροφορίες και από το σύνδεσμο το μη επαδρομένο της ΣΥΤΕΣΑΠ να πάρουν αυτές τις πληροφορίες και το site που υπάρχει. Και μπορούν να απευθυνθούν στους επαγγελματίες, να περάσουν από τη Μαρίνα του Αλίμου, αξίζει έστω και βόλτα και να πιούν και τον καφέ αν βρίσκονται στην Ελλάδα και όλα αυτά, να δούνε τους επαγγελματίες και να δούνε ότι είναι σημαντικός ο τρόπος ο εναλλακτικός διακοπών μέσω γιότ. Μάλιστα. Πώς κινούνται τα γιότ, με καύσιμα, με πώς? Με καύσιμα, ναι. Βενζίνη, πετρέλαιο. Με καύσιμα εννοείται και με τα πανιά, έτσι. Εννοείται. Το περισσότερο χρόνο κινούνται με τα πανιά. Κινούνται ισιοπλοϊκά. Ναι, ισιοπλοϊκά. Μάλιστα. Οπότε είναι συμφέρον και οικονομικά. Δεν συμπεριλαμβάνεται. Δεν συμπεριλαμβάνεται, αλλά είναι λίγο το κόστος. Άμα είναι το περισσότερος χρόνος, όταν πηγαίνουν με τα πανιά, είναι πολύ λίγο το κόστος των καυσίμων. Μάλιστα. Το βασικό νομίζει ότι ο κόσμος θα πληρώσει πάρα πολλά. Ακούει γιότ και σου λέει: όχι, μακριά. Ναι, ναι. Και εγώ στο μυαλό μου το είχα ως κάτι πολύ ακριβό να πω. Εμείς ο λόγος του φεστιβάλ είναι και για τους Έλληνες, αλλά και για τους ομογενείς και όποιος θέλει να καταλάβει. Βέβαια. Είναι ότι να του δώσουμε αυτή την πληροφορία ότι το γιότ είναι εναλλακτικός, ποιοτικός και προσιτός τρόπος διακοπών. Αυτό είναι. Αυτό ήθελε να περάσει και ο σύνδεσμος. Τον γιότ άνευ πληρώματος, η ΣΥΤΕΣΑΠ. Δηλαδή αυτή την ενέργεια, γι' αυτό έγινε με πρωτοβουλία τους αυτό το φεστιβάλ. Και νομίζω ότι όσοι ήρθαν εκεί καταλάβανε ότι μπορεί να κάνουν τις διακοπές τους. Είμαστε άνθρωποι Έλληνες της παρέας, μπορούμε να βρούμε 10 ανθρώπους, οικογένειες κτλ. Πόσα άτομα περίπου? Μπορούν και 10 άτομα και 8 και 6, είναι ανάλογα το μέγεθος του γιότ.
Μάλιστα, ανάλογα το. Σωστά. Τα πόσα μέτρα είναι το. Πόσα μέτρα, το σκάφος. Τι είναι και όλα αυτά. Και υπάρχουν και κάποιοι κοντινοί προορισμοί, φαντάζομαι, που θα μπορούν να πάνε να επισκεφτούν. Μπορούν να ξεκινήσουν με ένα διήμερο που μπορούν να πάνε σε κοντινού, Ίδρα, Πόρο, Σπέτσε κτλ. Και σιγά-σιγά, αφού. Και σιγά-σιγά να ξεξαρρώσουμε, που λέμε. Του αρέσει να πάνε και πιο μακριά. Εγώ επειδή βλέπω και του ζηλεύω αρκετού, επειδή γυρνάω σε όλα τα νησιά, αυτή είναι η δουλειά μου. Βλέπω, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη στην Κύθνο, σταματάνε στο Μέριχα, τρώνε στο Ουζερί, φεύγουν πάνω αλλού. Ξυπνάνε το πρωί, ξυπνάνε το βράδυ σε άλλο σημείο κτλ. Είναι σημαντικό, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει με άλλο τρόπο. Δηλαδή, άμα τα βάλει στα εισιτήρια και μία σειρά άλλα πράγματα και έξοδα που κάνει, θα δείτε ότι έρχεται μία ή άλλη να μην σα πω και πιο φτηνά. Θέλω να μου πείτε και δύο λόγια, αν και θα το παρουσιάσουμε την έκθεση τουρισμού που διοργανώνετε. Θέλω να μου πείτε. Πέρυσι τι έγινε, που έγινε πρώτη χρονιά και φέτος τι περιμένουν. Ναι. Ήταν πρώτη χρονιά πέρσι που έγινε η Μύτε. Φέτος περιμένουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Γιατί είχαμε και λόγω εμπειρίας και υπήρχε και μια καχυποψία και από τον κόσμο και τα λοιπά και πώς θα γίνει και είναι η πρώτη φορά να δούμε τι θα γίνει. Και πολλές εκθέσεις. Και πολλές εκθέσεις. Και έχουν και δύο, και σας το ανέφερα και πριν. Βέβαια. Νομίζω ότι θα πάει αρκετά καλά. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που σας είπα και πριν, τον Οκτώβριο, που κάνουμε μια έκθεση σημαντική με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ακρόπολης στο Ζάπιο, που είναι γαστρονομίας. Δηλαδή θα έρθουν από 15-20 χώρες από την Ευρώπη 400 άνθρωποι, είναι το μεγαλύτερο συνέδριο γαστρονομίας που γίνεται στην Ελλάδα, ένα από τα μεγαλύτερα για να μιλάμε το μεγαλύτερο, και θα γίνει 19 και 20 Οκτωβρίου στο Ζάπιο. Οπότε θα έχουμε και περιφέρειες και εκθέτες και μπορούν να περάσουν και Έλληνες να δουν παραδοσιακά προϊόντα από την Ελλάδα και περιμένουμε και τους ομογενείς. Πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός για να το καλύψουμε και το γαστρονομικό. Και το τουριστικό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό σας βράδυ.